Πολιτικά θα συνεχίσουμε, για ευρωεκλογές θα μιλήσουμε. Mm-hmm. Τώρα κάτσε, πρέπει να κάνω ένα αναλυτικό πρόλογο στον επόμενο καλεσμένο. Τι αναλυτικό πρόλογο, αναλυτικό. Ονοματεπώνυμο θα πεις και τελειώσαμε. Μέσα. Έτσι πιστεύω. Θέλεις αναλυτικό πρόλογο. Όχι, Γιάννης Κουράκης. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασό, κύριε Αλλαγής, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Τι πρόλογο να κάνει κανείς από τη στιγμή που είναι δεδομένη η προσφορά σε πάρα πολλά επίπεδα και από πολλά μετερείς. Από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, ως βουλευτής, ως υπουργός, αυτοδιοίκηση δεν το συζητώ, στην ΠΕΘ, ως άνθρωπος, εργατικό στα κινήματα, κέντρο Ηρακλείου. Τι να λέμε τώρα. Έτσι δεν είναι. Το οποίο επισκέφτηκα και σήμερα. Εργατικό κέντρο. Να θυμηθούμε τα παλιά. Λίμες. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μετερίζει, όπως μας είπε και η Μέρη, μια μακρά πορεία. Και τώρα η μάχη των ευρωεκλογών, κύριε Κουράκη. Μια μακρά πορεία, έτσι, που έχει καθορίσει τη διαδρομή μου όλη αυτή η πορεία από το εργατικό κέντρο με μια συνέχεια στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση. Ναι, μ' αρέσει έτσι, από νέος άνθρωπος, μ' άρεσε η συμμετοχή μου στα κοινά. Στα κοινά, Ναι, δεν είναι. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι. Είναι καλό αυτό να συμμετέχει. Και με αφορμή αυτό, να πω ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές. Η αποχή είναι βλάβη στη δημοκρατία. Δεν πρέπει κανείς να αφήνει τον άλλο να αποφασίζει γι' αυτόν. Αλλά είναι καλό να υπάρχει συμμετοχή, να αρχίσει καθένας ελεύθερα το δημοκρατικό του δικαίωμα, κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα, συμβαίνει κάθε 4 χρόνια ή κάθε 5 χρόνια, ανάλογα, και να στείλει τα μηνύματα που αυτός ο ίδιος επιθυμεί. Αλλά σε καμιά περίπτωση τη δύναμή του που είναι η ψήφος, έτσι δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Γι' αυτό καλό τους πολίτες να συμμετέχουν μαζικά, ας επιλέξουν όποιο κόμμα θέλουν και όποιο υποψήφιο θέλουν. Προφανώς εγώ κάνω έκκληση να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τους σοσιαλιστές στην Ευρώπη, τις σοσιαλιστικές δυνάμεις, και αν κρίνουν ότι η γνώση μου, η εμπειρία μου, η αποτελεσματικότητά μου είναι κάτι που θα βοηθήσει αν εκλεγώ στην Ευρωβουλή, ζητώ να με τιμήσουν με ένα από τους 4 σταύρους. Σας άκουσα σε κάποια συνέντευξή σας σε αυτή την περίοδο να λέτε πως είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές. Ουσιαστικά θα καθορίσουν, θα αποφασίσουμε αν θέλουμε η Ευρώπη να έχει πρόοδο ή αν θέλουμε να μπει σε μια δίνη, να μπει σε αυτόν τον κίνδυνο που βλέπουμε να πυκνώνει αριστερά-δεξιά, δυστυχώς με την άνοδο ουσιαστικά της ακροδεξιάς. Το είπα έτσι σε μια συνέντευξή μου, ακριβώς είπα τη λέξη κίνδυνος. Πολύ καλά έτσι το αναφέρετε. Ναι, τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη διοικείται από συντηρητικές δυνάμεις που μέσα τους έχουν ένα φόβο. Αυτό οδηγεί το να μην παίρνουν σοβαρές, σωστές αποφάσεις για τον άνθρωπο, για το λαό, για τις κοινωνίες, τους πολίτες να στρέφονται στα άκρα. Και έχουμε κακά παραδείγματα και από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από άλλες χώρες τώρα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ως σοσιαλιστές και ως ΠΑΣΟΚ ναι στην Ευρώπη των λαών, ναι στην Ευρώπη της ευημερίας, ναι της Ευρώπη της ειρήνης. Γι' αυτό το σχέδιό μας, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ακουμπά στην καρδιά του πολίτη, που είναι ένα σχέδιο συνεχούς, έτσι, για συνεχή ειρήνη και συνεχή ευημερία. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο συντηρητικό λαϊκό κόμμα από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες, Δημοκράτες, και αυτό προσπάθησα και προσπαθήσαμε και ως ΠΑΣΟΚ να αναδείξουμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο που τυπικά κλείνει απόψε. Ουσιαστικά την Κυριακή το βράδυ που ο λαός θα έχει αποφασίσει και όλοι μας πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του αυτή. Κύριε Κουράκη, όποιος σας έχει παρακολουθήσει έτσι στενά τα τελευταία χρόνια ξέρει πόσο μεγάλο βάρος δίνεται στα κονδύλια τα ευρωπαϊκά, δηλαδή στις χρηματοδοτήσεις για να έρχεται και ανάπτυξη, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Πλέον τώρα για τα επόμενα χρόνια, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βέβαια είναι κάτι προσωρινό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Να το δούμε σε ένα πιο μόνιμο σχήμα, να αντλήσει η χώρα ακόμα περισσότερα κονδύλια. Είναι αυτό ένα μεγάλο στοίχημα? Το πρώτο στοίχημα είναι οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τα λεγόμενα ΕΣΠΑ, να το πω έτσι. Διαφορετικά, που κάθε 5 χρόνια έχουν μια άλλη ονομασία. Ας το
καταγράφομαι ως ΕΣΠΑ. Λοιπόν, οι πολιτικές συνοχές μέσα σε αυτό ήταν οι πολιτικές συνοχές, οι πολιτικές δηλαδή αλληλεγγύες, να το πω, που τι ήθελαν να κάνουν αυτές οι πολιτικές που είχαν σημαντικά κονδύλια. Περίπου το 30% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθυνόντας στις πολιτικές συνοχές, που αυτές οι πολιτικές βοηθούσαν τις χώρες του Νότου. Να θυμίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έτσι με μεγάλο πείσμα, πειθό, βέτο που απείλησε, έφερε τα ευρωπαϊκά ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα που αφορούσαν την Ελλάδα φυσικά και τις χώρες του Νότου, που ήταν πιο φτωχές σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Άρα αυτές οι πολιτικές θέλουν να ανεβάσουν όλες τις περιφέρειες και τις χώρες του Νότου στο μέσο όρο του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτές οι πολιτικές που τώρα γίνεται μια συζήτηση που ολοκληρώνει το 27 δεν συνεχιστούν, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τη χώρα μας, αλλά και για τις χώρες του Νότου. Εμείς τι λέμε? Ναι, μπορεί να θέλουμε μια, ας το πω έτσι, αναδιοργάνωση, αλλά χρειάζονται να υπάρχουν πάντα οι πολιτικές συνοχές στα κονδύλια αυτά. Βοήθησαν τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνουν μεγάλα ή μικρά έργα, βιολογικοί καθαρισμοί, βροχονηπιακοί σταθμοί, διάφορα έργα, διάφορες υποδομές. Εμείς λέμε ναι, με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που θα κριθεί και πρέπει να δώσει μάχη ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί συλλογικά. Εγώ στη διαδρομή μου έχω μάθει να βάζω το εμείς πάνω από το εγώ. Και αυτό με έχει καθορίσει και στο εργατικό κέντρο και ως βουλευτής και στο Δήμο Ηρακλείου και στην ΠΕΔΟ, όπως είπατε, και ως υπουργός. Λειτουργώ και στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Λειτουργώ και όλη αυτή την περίοδο. Πάνω απ' όλα έβαλα το εμείς και όχι το εγώ. Και πάντα παρουσίαζε και παρουσιάζω όλη αυτή την περίοδο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και προσπαθώ να πείσω και να γίνουν χτήμα της κοινωνίας. Άρα λοιπόν και πρέπει να γνωρίζεις και πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις δυναμισμό και πρέπει να έχεις αποτελεσματικότητα. Το ένα είναι αυτό. Γιατί κρίνονται και άλλα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει, να διεκδικηθεί, είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγρότες, οι φθηνοτρόφοι υποφέρουν. Είδατε και είδαμε όλοι τι συνέβη στην Ευρώπη που ξεσηκώθηκαν. Τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική? Πρέπει να υποστηρίζει τους αγρότες και οικονομικά και τεχνικά, να αναγνωρίζει την αξία του κάθε παραγωγού που να μπορεί να καλλιεργεί και να παράγει ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλό κόστος, αφού η κοινή αγροτική πολιτική θα τον ενισχύει οικονομικά για να μπορούν και οι καταναλωτές να τα αποκτήσουν. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς θα στηριχτούν οι νέοι αγρότες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα μαζί με τη γύρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό. Η Ευρώπη γυράσχει. Αν δει όμως κανείς τα στοιχεία, Ινδία, Κίνα, Τουρκία αυξάνουν τον πληθυσμό τους. Άρα πρέπει να πάρθουν καθοριστικές αποφάσεις για τη στήριξη των οικογενειών, στήριξη των νέων ζευγαριών. Κύριε Κουράκη, οι αγρότες, όχι μόνο οι δικοί μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς, έχουν ανταγωνιστούν και προϊόντα από άλλες χώρες που δεν έχουν και κανένα περιβαλλοντικό πράσινο αποτύπωμα και είναι πιο φθηνά. Δηλαδή υπάρχει και ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Ναι, και αυτό το θέμα με το εμπορικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Διότι είναι όλα αυτά που λέτε. Έχουμε βρεθεί απέναντι και στην Ινδία, όπως είπατε, αλλά κυρίως στην Κίνα. Έτσι. Και πρέπει, με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο να αντιμετωπιστούν. Λέτε τώρα, είπατε για την Κίνα. Θα σας πω τι ανέδειξε η υγειονομική κρίση, αλλά και ο πόλεμος που γίνεται και στη γειτονιά μας και δίπλα μας έχουμε πόλεμος. Τι ανέδειξε? Ότι υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα ελλείμματα στην Ευρώπη. Και πρέπει η Ευρώπη, θα σας πω ποια είναι αυτά, να απεξαρτηθεί από άλλες χώρες και άλλες οικονομίες. Τι ανέδειξε? Φάρμακα, ένα. Ενέργεια, δύο. Τεχνολογίες, τρία. Όλες τις τεχνολογίες, βλέπετε, είναι στην Κίνα ή σε άλλες χώρες. Και είναι το θέμα των εξοπλισμών, του Ευρωστρατού, το αμυντικό της Ευρώπης, που η Ελλάδα δαπανά πάρα πολλά χρήματα για τους εξοπλισμούς τους, ενώ λέμε ότι είναι τα σύνορα της Ευρώπης, πρέπει να υπάρχει Ευρωστρατό, να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, να εξοικονομήσει πόρους, να δοθούν στην υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Έχω μάθει πάντα να παθιάζομαι με αυτά τα ζητήματα, να διεκδικώ αυτά τα ζητήματα και να σας πω, επειδή είπατε προηγουμένως και σήμερα επισκέφτηκα κλείνοντας την περιοδία μου και το εργατικό κέντρο, ένα τόπο που με συγκινεί, διότι έχει σημαδέψει την πορεία μου με αγώνες. Προφανώς δεν μπορεί
κάποιος να ζήσει σήμερα με τους μισθούς αυτούς. Λέγεται, ας πούμε, κατώτατος μισθός 750 και υπερηφανεύονται κάποιοι. Το 750 δεν είναι 750, είναι 690. Και άντε 690 να ζήσει, να ζήσει ναι, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια με 700 ευρώ, όταν το νίκιο τώρα που έχουν πάει και αυτά στα ύψη, η στέγη, έτσι, έχει 400 ευρώ. Άρα χρειάζονται πολιτικές, στοχευμένες πολιτικές, έτσι, που να υποστηρίξουν όλες αυτές τις αδύναμες ομάδες ή να το πω διαφορετικά, τις κοινωνικές ομάδες που ήταν και η πολιτική βάση του ΠΑΣΟΚ. Ποιες είναι αυτές, τις είπα προηγουμένως. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που περνούν και αυτοί μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση και θέλουν στήριξη και τώρα αλλά και στο μέλλον μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο και φυσικά πάνω απ' όλα οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά. Κύριε Κουράκη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιμέρους προβλήματα, γιατί υπάρχουν τα γενικότερα προβλήματα, υπάρχουν και τα επιμέρους. Στις διάφορες περιφέρειες και εδώ, τα δικά μας, τα ξέρουν, δηλαδή οι αυτοδιοικητικές φωνές είναι όσο ακούγονται εκεί που πρέπει στην Ευρώπη και ρωτάμε εσάς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που είστε και στην Επιτροπή των Περιφερειών, τους γνωρίζετε, σας γνωρίζουν, έχετε αγωνιστεί για αυτά τα θέματα. Φτάνουν λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα εκεί που πρέπει, στα αυτιά που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι φτάνουν. Σε εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που είναι το αντίστοιχο κοινοβούλιο της αυτοδιοίκησης, είναι αμυστή βέβαια να τονίσω, απλώς σου καλύπτουν τα έξοδα της δαπάνης μεταφοράς, έτσι για να μην γίνει καμιά παραξήγηση. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο που οτιδήποτε συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Συμβούλιο, περνά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντα δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις, σας είπα, είναι γνωμοδοτικό έτσι το όργανο. Αλλά πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε ότι η πολιτική είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχεί, η πολιτική πρέπει να βάζει τους κανόνες, να ακολουθεί η οικονομία, η αγορά και οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει μια άποψη, η φιλελεύθερη άποψη, που λέει η οικονομία και η αγορά βάζει τους κανόνες και ακολουθεί η πολιτική. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό έτσι, δεν ζούμε τα τελευταία είναι χρόνια. Έστω για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Να μπαίνουν οι κανόνες και όλα πρέπει να γίνονται όταν λειτουργείς πολιτικά για τον άνθρωπο. Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι να εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου και να ανεβάζουν το επίπεδο ζωής, να ανεβάζουν την ευημερία του συνεχώς να κατατείνει. Λυπούμε πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη συσσούρευση πλούτου σε ορισμένους. Και είναι και ντροπή για το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης και του κόσμου να βρίσκονται 5, 10, 15 προχθές οικονομικά ισχυροί και να δηλώνουν φορολογήστε μας γιατί έχουμε πάρα πολλά κέρδη ή πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει, αυτό είναι τραγικό. Ναι, πραγματικά. Είναι τραγικό για την πολιτική, γι' αυτό βλέπετε και οδηγούνται και οι πολίτες στα άκρα. Άρα δεν πρέπει. Στα άκρα ή στην αποχή, κύριε Κουράκη. Και στην αποχή. Και στην αποχή. Ή στην απαξίωση. Να απαξιώσουν τους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ότι χειρότερο. Γιατί η πολιτική είναι μια ωραία ιδέα, μια λαμπερή ιδέα, το πώς να διοικήσεις τον κόσμο, πώς να υπηρετήσεις αξίες και αρχές, να οδηγήσεις τα πράγματα ακόμα πιο ψηλά για τον άνθρωπο πάντα και τις ανάγκες του ανθρώπου. Τώρα, βέβαια, εγώ όλες αυτές τις ημέρες, ακούγοντας τις διάφορες απόψεις των υποψηφίων που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, αναρωτιέμαι αν αυτό το ποια Ευρώπη θέλουμε και την Ευρώπη που θέλω εγώ, που θέλουμε οι Έλληνες, που θέλουμε σε γενικές γραμμές όλοι οι άνθρωποι που υπηρετούν το δημοκρατικό τόξο, είναι το ίδιο με αυτή την Ευρώπη που θέλουν οι άλλοι. Εγώ με το Σουηδό θέλουμε την ίδια Ευρώπη. Εγώ με το Γάλλο θέλουμε την ίδια Ευρώπη. Κοιτάξτε, καταρχήν, όταν δημιουργήθηκε η Ευρώπη, δημιουργήθηκε για την Ευρώπη των λαών. Δηλαδή, ξεκίνησε από την Ευρώπη του Χάλιβα, του Άνθρακα, αλλά μετά έτσι, οι μεγάλοι ηγέτες, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μιτεράν και οι άλλοι, ο Ζακ Ντελόρ, έτσι, πραγματικά ήθελαν μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ευημερίας, της ειρήνης, της συνοχής. Τώρα λοιπόν γίνονται συζητήσεις. Εκείνο που πρέπει να γίνεται να γίνονται συμμαχίες πολιτικές, όχι τα λόμπι. Γιατί τα τελευταία χρόνια είδαμε έτσι, και ανακαλύψαμε και μάθαμε όλοι για το πώς διοικείται η Ευρώπη μέσα από λόμπι, που σημαίνει πίσω ήταν κάποιοι ισχυροί. Αυτό είναι το παρεξηγημένο λόμπινγκ, βέβαια, κύριε Κουράκη. Έτσι. Δεν είναι πάντοτε κακό το λόμπινγκ, αλλά αυτό που περιγράφετε εσείς είναι όντως το κακό λόμπινγκ. Νομίζω ότι πρέπει να λέμε καλύτερα πολιτικές συμμαχίες που μπορεί να γίνονται έτσι,
οι χώρες του Νότου για να μπορεί να ανεβάσει το επίπεδό τους, ας πούμε, mm-hmm. που είναι πιο φτωχές από τις χώρες του Βορρά. Και νομίζω ότι ναι, γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Βέβαια, είναι δύσκολες συζητήσεις, έτσι. Mm-hmm. Και πάρα πολύ δύσκολο να πάρθει η απόφαση, έτσι. Εγώ το βλέπω στην Επιτροπή των Περιφερειών. Αλλά στο τέλος υπάρχει μια κατάληξη. Υποχωρείς, αυτό βγαίνει τον κοινό παρανομαστή, βρίσκει μια μέση λύση και προχωρείς και πας παρακάτω και ξαναθέτεις τα ζητήματα. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Όταν κανείς δει ότι είναι εδώ περιφερειακά, σε ένα Δήμο, υπάρχουν δυσκολίες από συνοικία σε συνοικία. Πραγματικά. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία θα υπάρχει από κράτος σε κράτος, από αντίληψη σε αντίληψη, mm. από διαφορετική κουλτούρα, από διαφορετικά ήθη και έθιμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη της ειρήνης, του πολιτισμού, έχει μια μακραίωνη ιστορία. Έχει ένα πανάρχιο πολιτισμό, τον πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισμό, που είναι ο δικό μας πολιτισμός, ο μινωικός πολιτισμός. Και νομίζω και περάσαμε και ένα επίπεδο ευημερίας, τώρα δοκιμάζεται, αλλά νομίζω εκεί πρέπει να αντιδράσουμε όλοι και να ανέβουμε ψηλά για τους πολίτες. Μισό λεπτό τώρα, γιατί είπατε και να ανέβουμε ψηλά και δοκιμάστηκε, ναι. Και εμένα το μυαλό μου έκανε ένα συνειρμό. Πού πήγε? Στο Πασόκ. Και δοκιμάστηκε, το έχετε πει, και θέλετε ο ήλιος του να ξανανεύει ψηλά. Μπορεί? Ναι, μπορεί. Αυτό διαπίστωσα από την επαφή που είχα, που δεν είμαι ικανοποιημένος από την επαφή, γιατί είναι όλη η περιφέρεια μία Ελλάδα, όλη η Ελλάδα μία περιφέρεια. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή εγώ είμαι τη άμεση επαφή του διαλόγου με τους πολίτες, δεν τα κατάφερα όσο ήθελα, γιατί και ο χρόνος ήταν λίγος και η περιφέρεια μεγάλη. Αλλά θέλω να σας πω ότι συνομίλησα, ναι, είδα ότι μπορεί. Και η προσπάθεια που γίνεται από όλους εμάς είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Ότι την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης uh-huh. στεναχωρήσαμε την κοινωνική μας βάση, που ήταν και πολιτική μας βάση. Στεναχωρήσαμε με τα μέτρα που πήραμε, που πήραν, εγώ δεν συμμετείχα τότε, που πάρθηκαν, να το πω διαφορετικά, και αποκοπήκαμε. Γίνεται τώρα μια τεράστια προσπάθεια να ξαναπιάσουμε το κουβάρι, να δούμε ξανά αυτή την κοινωνική μας βάση, να την κάνουμε πολιτική. Σας είπα ποια είναι η βάση μας αυτή uh-huh. και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, το εισέπραξα και θα το δούμε, πιστεύω θα το δούμε και την Κυριακή των εκλογών. Εγώ τι πιστεύω? Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ανεβασμένο, θα είναι από τα λίγα κόμματα που θα ανεβάσει ποσοστά του, είτε κανείς το συγκρίνει με τις ευρωεκλογές τις προηγούμενες, είτε κανείς το συγκρίνει με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Εσείς το λέτε στο πανελλαδικό του, έτσι? Ναι, ναι, είμαι πεπισμένος. Και για την Κρήτη όμως, ποια είναι η εκτίμησή σας, για την Κρήτη, έτσι, για τον εκλογικό χάρτη στην Κρήτη, ποια είναι η εκτίμησή σας? Για την Κρήτη θα είναι. Θυμίσουμε ότι στις εθνικές εκλογές, ναι, το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερη δύναμη σε τρεις νομούς, έτσι, ναι, τους τέσσερις της Κρήτης. Για την Κρήτη νομίζω ότι θα είναι καθαρά πάρα πολύ ψηλά. Καθαρά πάρα πολύ ψηλά. Και η τάση που εγώ βλέπω, και αυτό τον αγώνα κάνω και θα κάνω, το ΠΑΣΟΚ να ξανά είναι κάποια στιγμή πρώτο στην Κρήτη, και μακάρι το επιδιώκουμε εμείς, το αποτέλεσμα της 9 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, το εκλογικό αποτέλεσμα να είναι εφετηρία για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών στη χώρα. Uh-huh. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ψηλά και θα πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ο πρόεδρος και τα στελέχη, ούτως ώστε να αναγεννηθεί η μεγάλη δημοκρατική σοσιαλιστική παράταξη, για να γίνει ξανά μια κυβερνώσα παράταξη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν έχει μεγάλα ποσοστά, είναι ένα μικρά ποσοστά, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόμμα. Έτσι είναι στις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων. Από τον ιδρυτή του, που συγκινεί ακόμα και με το όνομά του όταν το αναφέρεις, μέχρι και σήμερα με τον νέο πρόεδρο που κάνει μια τεράστια προσπάθεια αναγέννησης και φρέσκων ιδεών στο ΠΑΣΟΚ. Και ο οποίος έχει και απόλυτη γνώση βεβαίως του πώς λειτουργεί η Ευρωβουλή, με δεδομένο ότι έχει τόση θητεία. Ναι, ήταν δύο θητείες ευρωβουλευτής, γνωρίζει τα ευρωπαϊκά θέματα πάρα πολύ καλά. Έχει παλέψει έχει και τεράστιες επιτυχίες για τη χώρα μας, όπως είναι τα θέματα της πολιτικής προστασίας και μια σειρά άλλα ζητήματα. Ναι, τα γνωρίζει. Αλλά εμείς κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια και σας είπα, σε ό,τι με αφορά, πάνω απ' όλα βάνω το εμείς και μετά το εγώ. Αυτό με καθόρισε σε όλη μου τη διαδρομή. Έτσι πορεύτηκα, έτσι πορεύομαι και τώρα. Έτσι πορεύομαι και τώρα σε αυτή την εκλογική διαδικασία, που ανταποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση, πρόκληση και του κινήματος και του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, και συμμετέχω για να καταθέσω και εγώ το δικό μου, έτσι,
Μπόλιας με το δικό μου στίγμα για την αναγέννηση του κινήματος. Λοιπόν, είπατε τη λέξη ψηλά και τώρα εμάς στο μυαλό μας μας ήρθαν εικόνες από ένα προεκλογικό σποτάκι που έχει κάνει θράψη. Και έχει γίνει και στα ψηλά. Και έχει γίνει στα ψηλά, γι' αυτό το λέω. Έχει κάνει θράψη πραγματικά. Πάω να πάρω έτσι μια μικρή γεύση. Το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο. Λοιπόν, κύριε Κουράκη. Έχει σαρώσει αυτό το σποτάκι, το δικό σας, κύριε Κουράκη. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, δώστε μας λίγο, δώστε μας λίγο από το σποτ. Ορίστε. Φοβερή επιτυχία, έτσι. Λοιπόν, πήραμε μια τρομερή, ναι. Α, περίμενε, περίμενε. Ναι. Ακούστηκε παντού. Το πράγμα σύνδεικνε αυτό, τώρα δεν πάει άλλο. Μας λένε ψεύτικα λόγια πολλά, μου παίρνει ο αέρας. Αν με ρωτάτε, λοιπόν, ποιο κόμμα θα ψηφίσω, Πασόκινη απάντηση και δεν θα κάνω πίσω. Σποντάκι από τα παλιά, κύριε Κουράκη. Όχι, πραγματικά, πού το βρήκατε αυτό το παλικαράκι, να το χαίρε τη μάνα του. Φωνή να έχει δυνατή για ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα για την αλλαγή, λαέ μου, είναι... τώρα! Λοιπόν, τρομερό, τρομερό πραγματικά το σποτάκι. Έχει κάνει το γύρο της χώρας. Εντάξει, πήραμε μια γεύση. Τρομερή έμπνευση, κύριε Κουράκη. Έχει γίνει την απόδειξη. Viral. Ναι, έχει γίνει viral. Είχε χθες το βράδυ πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές. Έχει περάσει τώρα το 1,5 εκατομμύριο προβολές. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά θετικά σχόλια. Όλα τα μεγάλα μέσα, τα μεγάλα κανάλια το αναπαρήγαγαν και με θετικά σχόλια, ακόμα και αντίπαλοι εισαγωγικά είπα κανένα σχόλια. Ναι, θέλα, τι ήθελα τώρα να δείξω με αυτό. Ήθελα να θυμίσω, έτσι, να θυμίσω άλλες εποχές, τις εποχές της αλλαγής που το λέει. Και ήθελα να επενδυθεί και με λίγο χιούμορ. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι πέτυχε το στόχο του. Βέβαια. Καταφέραμε να συγκινήσουμε, να θυμηθούμε παλιά, γιατί το παιδάκι αν είδα δεν κάνει και ένα νόημα. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Κάτι λοιπόν, θέλω... Τίποτα δεν ήταν τυχαίο σε αυτό το σποτάκι. Καταρχήν να ευχαριστήσω έτσι όλους συμμετείχαν έτσι από την καρδιά μου, από την ψυχή μου. Θέλω να πάω να τους συναντήσω και να τους ευχαριστήσω. Και το παιδάκι θέλω να το δω. Δεν το έχω δει. Τρομερές έτσι αυθεντικές φυσιογνωμίες. Όλοι όσοι είναι όλοι γνωστοί. Φυσιογνωμίες είναι γνωστοί και συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Αρκεί να σας πω, με πήραν από όλα τα μέλη. Από όλα τα μέρη της χώρας προσπαθούσαν να βρουν το τηλέφωνό μου, είτε παλιοί αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι, παλιοί βουλευτές, νέοι βουλευτές. Παίρνανε στη Χαριλάου Τρικούπη, μου παίρνει ένα και απειλούσα, δεν μου δώσω το τηλέφωνο, σου λέει θα σου δώσω, Χριστιανέ μου. Και με πήρε από τη Ρόδο, με πήρε από τη Μακεδονία να με συγχαρούν και να μου πούνε θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί του θύμισα, σας το λέω αλήθεια, γιατί θυμήσαμε πάρα πολύ σπουδαίες άλλες εποχές για τον Πασόκ και την Ελλάδα. Μα έκανε το γνωστό. Ναι. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί. Ναι, είναι η εμπειρία λίγο. Λίγο, Πασόκ πάντα υπάρχει. Εννοείται. Κύριε Κουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να σας πω ότι κινήθηκα με γνώμονα το εμείς και όχι το εγώ όλη αυτή την περίοδο και να παρακαλέσω, να καλέσω τον κόσμο, τους πολίτες να συμμετέχουν, να μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν για αυτούς και εφόσον θέλουν και επιθυμούν, ας στηρίξουν εμείς το ΠΑΣΟΚ και ας δώσουν, και αν τους ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, η γνώση και η εμπειρία, ας βάλουν ένα από τους 4 σταυρούς στο Γιάννη Κουράκη. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ.